8 επιχειρηματικοί όμιλοι διεθνούς εμβέλειας κατέθεσαν προσφορές στο διαγωνισμό για παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογόνων ανθράκων στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Πατραϊκό Κόλπο, στο Κατάκολο και τα Ιωάννινα. Ως εξαιρετικά επιτυχή χαρακτηρίζει την ανταπόκριση της αγοράς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παρά το δυσμενές επενδυτικό περιβάλλον και την κινδυνολογία που αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, στον Πατραϊκό Κόλπο τα εκτιμόμενα απολείψιμα από θέματα είναι της τάξης των 200 εκατομμυρίων βαρελιών, ενώ στα Ιωάννινα κυμαίνονται μεταξύ 50 και 80 εκατομμυρίων. Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη τον οικονομικό απολογισμό της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για το έτος 2011, συνεδριάζει την προσεχή 5η 5 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου Λαδόπουλου στην Πάτρα. Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα συζητηθούν και δύο επερωτήσεις που έχουν καταθέσει ο Νίκος Καραθανασόπουλος και ο Γιώργος Σολτάτος. Οι επερωτήσεις αφορούν στην ίδρυση σταθμού υπεραστικών λεωφορείων από το ΚΤΕΛ στους πρώην μήλους Αγίου Γεωργίου και τη διευθέτηση του χυμάρου ποταμούλες του Δήμου Αγρινίου. Αναβλήθηκε για την Παρασκευή εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά σε επίθεση πατρινού σε βάρος 24χρονου Τινήσιου πίσω από τον Πολυφόρο Πολιτεία. Κατηγορούμενος είναι ένας 31 έτους πατρινός, ο οποίος επιτέθηκε σε βάρος του αλλοδαπού και τον τραυμάτισε στο σώμα και το κεφάλι. Η υπόθεση αναβλήθηκε μετά από αίτημα του κατηγορουμένου για να προσκομιστούν στοιχεία και ιατρικές γνωματεύσεις για τις κακώσεις του θύματος. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Κανελοπούλου κατήγγειλε χθες ότι το θύμα μεταφέρθηκε από την ασφάλεια στα δικαστήρια σιδηροδέσμιος. Αλγινή εντύπωση προκάλεσε στο δημοκρατικό κοινό που είχε κατακλείσει την αίθουσα του δικαστηρίου σε ένδειξη συμπαράσταση στο μετανάστη το γεγονός ότι ο Τινήσιος μεταφέρθηκε στο δικαστήριο από τη Γενική Ασφάλεια και ανέμενε την εκδίκαση της υπόθεσης κρατούμενος με χειροπέδες. Ωστόσο, ο κατηγορούμενος κυκλοφορούσε ελεύθερος στην αίθουσα, ανέφερε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Κανελοπούλου. Η αστυνομία από την πλευρά της, ωστόσο, επικαλέστηκε το γεγονός ότι ο 24χρονος βρίσκεται παράνομα στη χώρα, καθώς δεν διαθέτει έγγραφα νόμιμης παρανομής. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας, σύμφωνα με το ΕΡΤ.gr, αποφάσισε να προσφύγει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, την Ειδική Γραμματεία Εποπτείας της Αγοράς και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο με αφορμή την τηλεοπτική διαφήμιση γνωστού πολυκαταστήματος παιχνιδιών, η οποία, όπως υποστηρίζει, είναι προσβλητική για την εν γέννη εμπορική δραστηριότητα, αφού εμφανίζει τους Έλληνες εμπόρους να εξαπατούν συστηματικά τους καταναλωτές. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου, διαφημιστικές εκστρατείες που διασπείρουν ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς επιτείνουν την κρίση και διώχνουν τον κόσμο από τις αγορές, καθώς φέρνουν το μήνυμα του μηδενισμού και της απάτης. Ενώ αυτό είναι το λιγότερο που χρειάζεται το εμπόριο, η αγορά και η χώρα μας γενικότερα. Τέσσερις γυναίκες έκλεψαν διάφορα προϊόντα το μεσημέρι από σούπερ μάρκετ στην οδό Παπαστράτου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με το agrinio.gr. Η αστυνομία τις βρήκε. Οι γυναίκες, ωστόσο, επέστρεψαν τα κλοπημαία και αφέθηκαν ελεύθερες. Οι τέσσερις έδρασαν συντονισμένα ώστε να κλέψουν διάφορα προϊόντα χωρίς να γίνουν αντιληπτές. Ωστόσο, η υπεύθυνη του σούπερ μάρκετ κατάλαβε την κλοπή και ειδοποίησε την αστυνομία που τις εντόπισε. Η επιχείρηση δεν ζήτησε τη δίωξή τους και έτσι αφέθηκαν ελεύθερες. Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πρώτης ΓΕΝ, σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπακτίας και το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ανακύκλωση ΑΕ, συνεχίζει το πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αυτό το Σάββατο 7 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία Λιγιά με την τοποθέτηση ενός κοντέινερ όπου κάθε πολίτης θα μπορεί να φέρει τις παλιές συσκευές του για ανακύκλωση, να ενημερωθεί για τις δράσεις ανακύκλωσης που υλοποιεί ο Σύνδεσμος και να προμηθευτεί δηλώσεις συμμετοχής σε εθελοντική ομάδα δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών. Ξεκινούν τη Δευτέρα 9 Ιουλίου τα προγράμματα μαθημάτων ιστιοπλοείας για αρχαρίους στην κατηγορία Optimist από το ναυτικό όμιλο Ναυπάκτου, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 7 ετών έως και 15. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το απόγευμα και όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν τα παιδιά τους με ένα συναρπαστικό θαλάσσιο άθλημα μπορούν είτε να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου είτε να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 6936 746 764.